Πάμε. Πάμε αστυνομία τώρα. Πάμε στην κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Δημογλίδου. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Για να δούμε πώς έχετε οργανωθεί σήμερα, τι έχετε κάνει. Οι τροχονόμοι μας βρίσκονται από χθες στο δρόμο, σε όλο το δικό δίκτυο, σε όλη τη χώρα, φυσικά και στην Αττική όπου χρειαστεί. Είχαμε από χθες το απόγευμα απαγόρευση κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας για τα βαρέα οχήματα, διευκρινίζω. Ενώ υπάρχουν αρκετές περιοχές που είναι υποχρεωτική η χρήση αντιλωστικών αλυσίδων. Όπως για παράδειγμα στην παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας Θηβών, από εχθές το βράδυ η κίνηση των οχημάτων γίνεται μόνο με αντιλωστικές αλυσίδες και αντιλωστικά μέσα. Καλό θα είναι σήμερα όποιος μπορεί να αποφύγει τις μετακινήσεις του εκεί που υπάρχει κακοκαιρία να τις αποφύγει. Δεν υπάρχει λόγος να θέσουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο. Ποια είναι τα πιο δύσκολα σημεία, κύριε Δημογλίδου, που δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και προσοχή? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύσκολες συνθήκες, όχι ιδιαίτερες βέβαια, στην παλαιά Εθνική Οδό, ξαναλέω, που πρέπει τα οχήματα να είναι φοδιασμένα και να φορούν αντιολιστικά μέσα. Υπάρχει τροχέα να τους καθοδηγεί. Υπάρχουν τροχονόμοι στον δρόμο, ξαναλέω, όχι για να τιμωρήσουν τους συμπολίτες μας. Τροχέα είναι στον δρόμο για τη δική μας. Για τη δική μας ασφάλεια και για την ασφαλή κίνησή μας. Και στα βόρεια προάστια που περιμένουμε αρκετό χιόνι. Όχι κάπου ιδιαίτερο πρόβλημα, δεν μας έχει αναφερθεί κάπου ιδιαίτερο πρόβλημα. Φυσικά, όποιος συμπολίτης μας νιώσει ανάγκη μπορεί να απευθύνεται και στην ελληνική αστυνομία και στην πυροσβεστική. Ξαναλέω, δεν υπάρχει λόγος να θέσουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο. Ο συναγερμός παραμένει λοιπόν, η επιφυλακή παραμένει, η κινητοποίηση παραμένει μέχρι να περάσει ο φόβος, δύσκολες ώρες, να τελειώσει το χρονικό παράθυρο της πρόγνωσης. Μάλιστα. Οδηγούμε προσεκτικά και όχι μεγάλες ταχύτητες σήμερα και αύριο. Ευχαριστούμε, κυρία Δημογλίδου. Καλημέρα και καλή δουλειά και σε εσάς. Είναι σε απόλυτη κινητοποίηση λοιπόν και οι αρχές και η αστυνομία και η πυροσβεστική. Και πολύ ωραία το είπε η κυρία Δημογλίδου. Οτιδήποτε χρειαστείτε, τηλέφωνο πρώτα στην αστυνομία. Σωστά. Το ξέρει ο κόσμος αυτό. Το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να παίρνεις το 100. Και η αλήθεια είναι και να χρειαστεί. Ότι η παρουσία της είναι εξαιρετικά έντονη. Είναι παντού, όχι μόνο ένα περιπολικό εδώ και μετά από χιλιόμετρα. Δύο-τρία περιπολικά παντού γύρω σου βλέπεις. Η κατάσταση λοιπόν είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Αυτό καταλαβαίνουμε από όλες τις πηγές ενημέρωση που έχουμε και από το δικό μας ρεπορτάζ και από τις αρχές. Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Θα δούμε αργότερα μέσα στη μέρα πώς θα εξελιχθεί. Μπροστά μας είναι η μέρα. Έτσι κι αλλιώς αυτό το 24ωρο είναι το δύσκολο. Αυτό μας έχουν πει οι μετεωρολόγοι. Μεθαύριο θα έχει 16 βαθμούς. Σαββατοκύριακο. Πάμε για 16, 17, 18. Πάμε για κοντομάνικο. Ξαναγυρίζουμε πάλι στα προηγούμενα. Ναι.